Θα καλωσορίσουμε στην παρέα μας δύο συναδέλφους. Θα τους ευχηθούμε να έχουν πολύ όμορφα ταξίδια στον χώρο της δημοσιογραφίας και της έκδοσης και των εκδοτικών προσπαθειών. Είναι από το περιοδικό Unfollow. Σας έχουμε δείξει ήδη την έκδοση. Είναι ένα περιοδικό βιβλίο που το διαβάζει στη διάρκεια ενός 15μήνου με χαρακτηριστική άνεση. Έχει μια πολύ φρέσκια ματιά στα γεγονότα. Δεν έχει λογοκρισία. Δεν έχει χορηγούς χρυσούς. Και φύγει ζητήματα που δεν τα συναντά στα άλλα μέσα. Θέλω να καλωσορίσω, δεν ξέρω αν είναι έτοιμα τα Skype να με ενημερώσουν από το Control. Είμαστε έτοιμοι από το Skype. Τον Αυγουστίνο Δοζενάκο, που είναι υπεύθυνο σύνταξης του περιοδικού, και τον Χαραλαμπόπουλο τον Λευτέρη, που είναι, όχι συγγνώμη, υπεύθυνο σύνταξης ο Αυγουστίνος Δοζενάκος και υπεύθυνο έκδοση ο Χαραλαμπόπουλος ο Λευτέρης. Καλωσορίσατε, τι κάνετε? Γεια σας, καλώς σας βρήκαμε. Χιλιάδες εκδόσεις εύχομαι, με ωραία ταξίδια στην ενημέρωση. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Πολλά χρόνια θα ζήσουμε χιλιάδες εκδόσεις νομίζω. Είμαστε και μηνύοι εμείς, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό σας το λέω. Λοιπόν, τι σας έκανε να απευθύνω σε εσάς κύριε Χαραλαμπόπουλε, τι σας έκανε να απευθυνθείτε μέσα από ένα έντυπο σε περίοδο κρίσης στους πολίτες? Ποιο ήταν το κίνητρο της έκδοσης? Επειδή όσοι συμμετέχουμε στο Unfollow είχαμε περάσει όλα τα δημοσιογραφικά μαγαζιά κυρίαρχα, όπως τα λέμε, για να τα καθορίζουμε, είχαμε διαπιστώσει όλοι ότι τα τελευταία χρόνια η γλώσσα της αλήθειας είχε αλλάξει. Δεν μιλούσε κανείς, δεν μιλούσε για το τι συμβαίνει γύρω μας, για την καθημερινότητά μας, για τη ζωή μας και γενικότερα για αυτό το οποίο είναι η αγαπημένη λέξη τα τελευταία τρία χρόνια, το μνημόνιο. Τώρα, ποτέ ανησυχείτε ότι ενδέχεται να φάτε αγωγές με τα θέματα που δίνετε στη δημοσιότητα? Γιατί εδώ στα Χανιά υπάρχουν δημοσιογράφοι που τρώμε αγωγή με την ανάσα μας, ας πούμε. Στην Αθήνα ο Κώστας Βαξεβάνης με το hot dog έχει ήδη υποστεί αρκετές αγωγές. Γενικά τις μόδες οι αγωγές θέλω να πω σε βάρος των δημοσιογράφων. Καταρχάς, τις τελευταίες μέρες φάγαμε την πρώτη μας, βαφτιστήκαμε. Από πού? Από τον κύριο Μελισανίδη. Για μας οι αγωγές είναι παράσημο. Όταν έρχονται στο γραφείο πανηγυρίζουμε. Όταν ήρθε η αγωγή του κ. Μελισσανίδη πανηγυρίζουμε. Και δεν ανησυχούμε. Δεν ανησυχούμε διότι κάθε ρεπορτάζ το οποίο κάνουμε είναι τεκμηριωμένο. Οποιοδήποτε θέλει να προσφύγει στη δικαιοσύνη, καλώς θα το κάνει. Βέβαια, μερικές φορές βολεύει καλύτερα να μας κάνει μήνυση και αγωγή, όχι σκέτο αγωγή, διότι στη διαδικασία της μήνυσης αναπτύσσεται καλύτερα στο δικαστήριο και μπορούν να αναπτυχθούν αρκετές πτυχές του θέματος. Η αγωγή λίγο το περιορίζει, αλλά τι να κάνουμε. Θα το υποστείτε γι' αυτό. Πάμε στα θέματά μας. Κύριε Ζανάκο, ένα θέμα τολμηρό, το θίξαμε εκούσια ήδη, είναι το θέμα της Edvian Hellas. Είναι ένα πολύ τολμηρό άρθρο αυτό στο οποίο είναι το κεντρικό σας θέμα. Έχετε πάρα πολύ καλή θεματολογία. Έχετε αναφορά και στην Κύπρο και στην Χρυσή Αυγή, στο ρόλο του Άδωνη Γεωργιάδη. Πάμε στην Aegean όμως Power. Κάνετε πολύ σημαντικές κατηγορίες, απευθύνετε πολύ σημαντικές κατηγορίες και θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτήν την ιστορία που οι πτυχές που αναδεικνύεται είναι μάλλον άγνωστες στους πολίτες. Ναι, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα τη συγκεκριμένη έρευνα την υπογράφει ο Λευτέρης Χαραλαμπόπουλος. Να πω, μπορεί να σας δώσει και περισσότερες λεπτομέρειες. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι όμως, για να το συνδέσω και λίγο με την προηγούμενη σας ερώτηση, ότι εμείς ως σύνταξη πιστεύουμε ότι οτιδήποτε είναι τεκμηριωμένο, οτιδήποτε μπορεί να δεθεί δημοσιογραφικά, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην δημοσιεύεται. Όποιον και αν αφορά, όποιον και αν φύγει, αυτή είναι η δουλειά μας. Από εκεί και πέρα, το αν κάποιος θέλει να μας κάνει αγωγή, έχει κάθε δικαίωμα φυσικά σε μια δημοκρατία να την κάνει. Το ζήτημα δεν είναι να την κάνει, είναι να την κερδίσει. Και εδώ θα είμαστε όταν θα κληθούμε κι εμείς να προσκομίσουμε επιπλέον στοιχεία στο δικαστήριο και για την υπόθεση του κυρίου Μελισσανίδη και για όποια άλλη υπόθεση προκύψει. Τώρα, συγκεκριμένα για αυτό, ένα πράγμα το οποίο μας απασχόλησε και μπορώ μετά να δώσω το λόγο στο Λευτέρη να σας πει ακριβώς τα σημεία τα οποία εντοπίσαμε. Ένα ζήτημα το οποίο μας απασχόλησε είναι ότι όταν ξέσπασε το σκάνδαλο, το περίφημο της Ελλάς Power, της Ενέργεια και ούτω καθεξής, έγινε μια μεγάλη φασαρία, συνοψίστηκε έτσι με τον τίτλο «Φάγανε τα λεφτά του Κοσμάκη, του Χαράτσι και ούτω καθεξής». Έχουμε συλλήψεις και σήμερα, δηλαδή είναι μια υπόθεση που... Ναι, συνεχώς γίνεται. Κανένας όμως δεν κοίταξε προς τα πίσω.
Υπάρχει και μια ημερομηνία ορόσημο, πριν από την οποία κανένας δεν φαίνεται να ασχολείται. Το οποίο εμάς μας έκανε μια εντύπωση. Αυτή η εταιρεία υπήρχε με άλλη επωνυμία 1,5 χρόνο πριν. Αυτή η άλλη επωνυμία ήταν Gian Power. Τι συνέβαινε εκεί, γιατί κανένας δεν τα έχει κοιτάξει αυτά, γιατί είναι τόσο δύσκολο να ενταχθούν και αυτά στη συζήτηση η οποία αφορά τις χρυσές, τότε να υπενθυμίσω, ιδιωτικοποιήσεις της ενέργειας, αυτές που είχαν παρουσιαστεί ως εμβληματικές περιπτώσεις ιδιωτικοποιήσεων και προς τα πού θα έπρεπε να πάει η οικονομία προκειμένου να δούμε ανάπτυξη και ούτω καθεξής. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουν καταρρεύσει αυτές οι χρυσές ιδιωτικοποιήσεις, έτσι. Εμείς λοιπόν κοιτάξαμε αυτονόητα δημοσιογραφικά προς τα πίσω. Αυτό το οποίο ανακαλύψαμε κοιτώντας προς τα πίσω είναι ότι για το σκάνδαλο της Ελλάς Power και της Ενέργα αναζητούν γύρω στα 250 εκατομμύρια. Τα 90 εκατομμύρια βρίσκονται στην λειτουργία της εταιρείας Ελλάς Power ως Aegean Power. Προκύπτει όταν ο κύριος Γιώργος Μελισσανίδης ήταν συνέτερος με τον κύριο Μιλιώνη από τον Ιανουάριο του 2010. Συνεργάστηκαν μαζί για 18 μήνες και το μόνο πράγμα που άλλαξε ήταν η αλλαγή της επωνυμίας. Ουδέποτε άλλαξε η μετοχική σύνδεση και αν άλλαξε δεν ενημερώθηκε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η οποία σύμφωνα με τον νόμο του 4011 του 2011 του Αυγούστου, οποιαδήποτε αλλαγή μετοχική σύνδεση ή επωνυμίας, εάν δεν εγκριθεί από τη ΡΑΕ, θεωρείται ως μη γενόμενη. Ωραία. Τη στιγμή που ζητείται η αλλαγή επωνυμίας, εκείνη τη στιγμή σύμφωνα με την αγωγή της ΔΕΗ, της ΔΕΣΜΙΕ και αποφάσεις της ΡΑΕ, το Ταμείο γράφει 90 εκατομμύρια χρωστούμενα. Κάποιος θα σας πει λοιπόν ότι αυτή η υπόθεση διερευνάται από τη δικαιοσύνη, συλλαμβάνονται καφετός ο άνθρωποι. Ποια είναι η ένστασή σας? Δεν λέτε να αποκαλυφθεί, λέτε ότι αυτό το δεύτερο μέρος της αρχικής δηλαδή λειτουργίας δεν θα ανοιχνευθεί? Η ιστορία αυτή εξετάζεται από την ελληνική δικαιοσύνη από τον Ιανουάριο του 2012. Ναι. Τον Νοέμβριο του 2012 έγιναν οι πρώτες συλλήψεις. Από το ρεπορτάζ προκύπτει, ρωτώντας ακόμα και ανθρώπους που έχουν κληθεί να καταθέσουν, ότι αναζητούνται τα λεφτά κυρίως από τον Φλόρο, ο οποίος βρέθηκε ουσιαστικά να έχει στην κατοχή του και τις δύο εταιρείες. Ο κύριος Μιλιώνης διώκεται διότι πούλησε την Ελλάς Power σε μια εταιρεία που ουσιαστικά αποπίστευε ο κύριος Φλόρος. Πήραν αντίτιμο 20 εκατομμύρια ευρώ για την πώληση της Ελλάς Power και διώκεται ουσιαστικά για την πώληση, για τη συνένεση, ενώ ουσιαστικά γνώριζε ότι πουλείται σε ένα φαντ αραβικό, ρωσικό το λέγανε, το οποίο μέσα από εταιρείες ξέπλυναν το χρήμα και το βγάλαν στο εξωτερικό. Το θέμα όμως εδώ, επαναλαμβάνω, είναι ότι η εταιρεία Ελλάς Power, εργαζόμενη, δουλεύοντας ως Aegean Power, τα χρέη προς το δημόσιο ήταν 90 εκατομμύρια ευρώ. Γνωρίζω ότι στην κατάθεσή του, όταν κλήθηκε ο κύριος Γιώργος Μελισσανίδης, η κατάθεσή του είναι μία σελίδα Α4. Θα πω απλά ότι συνήθως μισή σελίδα Α4 είναι όρκος. Το κράτος όμως το συνταγμένο και οι αρχές πρέπει και μπορούν να διερευνήσουν. Θέλω να ρωτήσω, όλη αυτή η ιστορία με την ενέργεια κρύβει εκπλήξεις εδώ. Τώρα ερευνώ μια υπόθεση στα Χανιά, που είναι και παρονυχίδα, θέλω να πω, και ξεκίνησε από τις απλές καταγγελίες κάποιων κατοίκων. Υπάρχει μια επένδυση, η οποία δεν βρήκε και αντιδράσεις μάλιστα, σε μια περιοχή της Κρήτης, σε φωτοβολταϊκά. Σε 2,5 χρόνια ο επενδυτής έχει βγάλει 18,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Δήμος 300 χιλιάρικα, ήταν να βγάλει 600, αλλά από το 3% που ήταν να ανταποδίδει ο επενδυτής, το 11 ή το 10 ψηφίστηκε και έπεσε στο 1,7. Και οι κάτοικοι, ως ανταποδοτικό, δύο χωριά είναι, τους οφείλει όχι η εταιρεία, αλλά η θυγατρική της ΔΕΗ που διαχειρίζεται, 180.000 ευρώ. Και είναι 2,5 χρόνια οι άνθρωποι. Δύο άτομα απασχολούνται ως φύλακες, Μεροδούλη, Μεροφάη δηλαδή, από αυτήν την επένδυση, και αναρωτιέται κανείς, πολύ καλή αυτή η ενεργειακή αξιοποίηση, προς όφελος όμως ποιου? Δεν θα μπορούσε αυτό, με αυτό να στηριχθεί, ας πούμε, ένα απλό παράδειγμα σας λέω, οι δαπάνες της αυτοδιοίκησης περιφερειακής και τοπικής αναζώνη, έτσι ώστε να υπάρχει σε καιρό κρίσης ανταποδοτικό έργο.
Δεν το χρειαζόμαστε εμείς αυτό το χρήμα. Καταρχάς, να σα πω κάτι. Την υπόθεση δεν την γνωρίζω. Εδώ αυτό που πρέπει να ξεκινήσουμε. Όχι, σας το παίρνω σαν παράδειγμα. Είναι πολλά τα λεφτά που παίζονται στην ενέργεια. Δεν έχω αντίρρηση. Όντως είναι πολλά τα λεφτά που παίζονται στην ενέργεια και η ενέργεια είναι και το ηλεκτρικό ρεύμα, η ενέργεια είναι και το φυσικό αέριο, η ενέργεια είναι και το πετρέλαιο. Όλη ενέργεια είναι και όλα. Η ρυθμιστική αρχή ενέργειας, η ΡΑΕ που λέμε, τα ελέγχει όλα αυτά, η οποία ελέγχεται μόνο από την Ελληνική Βουλή, ουσιαστικά με τον νόμο του Αυγούστου 2011 την έχει εξισώσει και ουσιαστικά έχει τη δύναμη που έχει ένα Υπουργείο, ελέγχεται μόνο από την Ελληνική Βουλή και από την Κομισιόν. Όσον αφορά την περίπτωση την οποία λέτε, προφανώς οι θεατικές στις οποίες αναφέρεστε θα είναι ή ο ΛΑΓΙΕ ή ο ΑΔΜΙΕ. Εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα που πρέπει να εξεταστούν. Τα λεφτά τα οποία έχει πάρει ο επιχειρηματίας, αν έχει αποδώσει αυτά που χρωστάει προς το ελληνικό δημόσιο, προς ΦΠΑ, προς φόρους και οτιδήποτε άλλο. Τώρα, όσον αφορά για το χορδίο, το τι χρήματα έχει πάρει, προφανώς είναι θέμα συμφωνίας και δεν γνωρίζω τι συμφωνία υπάρχει εκεί. Όχι, δεν θέλω να σχολιάσω το γεγονός. Θέλω απλώς περιγράφω ότι η υπόθεση ενέργεια έχει χρήμα και έχει ενδιαφέρον. Ένας προβληματισμός είναι όλα αυτά τα εκατομμύρια που περιγράφεται και στο δικό σας σκάνδαλο. Θα μπορούσαν με άλλη διαχείριση. Ο Σαμαράς συνάντησε τον ιδιοκτήτη, τον γενικό διευθυντή της Gazprom. Δηλαδή, ο Έλληνας Πρωθυπουργός συνάντησε επιχειρηματία ο οποίος ενδιαφέρεται να αγοράσει τη ΔΕΦΑ. Ο Νίκος Χατζηνικολάου θα σας έλεγε: μην δαιμονοποιείτε την επιχειρηματικότητα. Ναι, κοιτάξτε, επειδή αυτό λέγεται αρκετά συχνά. Κοιτάξτε να δείτε, η συζήτηση η οποία δεν γίνεται επαρκώς κατά τη γνώμη μας, αυτό είναι σίγουρα μια θέση του περιοδικού μας, είναι με ποιες διαδικασίες πηγαίνουμε ως εκεί και κυρίως πώς συζητάμε δημόσια, δηλαδή πώς ασκείται ο δημόσιος έλεγχος σχετικά με τις διαδικασίες αυτές. Το αν θα κάνουμε μια ιδιωτικοποίηση ή όχι είναι σχεδόν το δεύτερο θέμα με το οποίο θα πρέπει να ασχοληθούμε. Το πώς θα την κάνουμε είναι το πρώτο. Βέβαια. Και αυτό το πώς δεν συζητιέται επαρκώς. Λοιπόν, καμία δαιμονοποίηση της επιχειρηματικότητας δεν υπάρχει. Υπάρχει δαιμονοποίηση των συνοπτικών διαδικασιών, των διαδικασιών οι οποίες παρακάμπτουν το κοινοβούλιο, που είναι και ο μόνος νόμιμος ελεγκτής σε ένα πολίτευμα σαν το δικό μας τέτοιου είδους διαδικασιών. Αυτά είναι τα πράγματα τα οποία επισημαίνονται και πρέπει να επισημανθούν. Όταν πήραμε συνέντευξη από τον τώρα Υπουργό Δημόσιας Τάξης, τον κύριο Δένδια, και κάποια στιγμή πιάσαμε λίγο και την κουβέντα για την περίφημη φιλελεύθερη ιδεολογία του. Του κάναμε μία... Η απάντησή του όσον αφορά τις περιπτώσεις της Ελλάς Πάβερ και τα λοιπά ήταν ένα χαριτωμένο, ένα αστείο. Καλά, Ελλάδα είμαστε, λίγο τσαπατσούλικα τα κάνουμε τα πράγματα στην αρχή. Και όταν επιμείναμε και του είπαμε ότι κοιτάξτε, και με τον ΟΠΑΠ υπάρχει ένα πρόβλημα, διότι είναι άλλο να μας πείτε ότι θέλετε να ανοίξετε την αγορά του τζόγου, το οποίο είναι μία οικονομική προσέγγιση, μπορεί κανείς να διαφωνεί, να συμφωνεί, είναι μία πάντως. Και είναι άλλο να την κρατήσετε μονοπωλιακή και να μεταβιβάσετε ένα δημόσιο μονοπόλιο σε έναν ιδιώτη να το κάνετε ιδιωτικό. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Δεν έχει να κάνει με την ελεύθερη οικονομία. Είναι δωράκι σε έναν ιδιώτη μονοπόλιο. Μας απάντησε ότι μην ανησυχείτε, κάποια στιγμή αυτό το πράγμα θα αλλάξει. Τι κάποια στιγμή θα αλλάξει? Μετά από 10 χρόνια δηλαδή που ένας ιδιώτης θα έχει καρποθεί ένα μονοπόλιο το οποίο μέχρι πρώτη ήταν δημόσιο, κάποια στιγμή θα αλλάξει? Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Σε 10 τέρμενα. Λοιπόν, οι διαδικασίες είναι το πρόβλημα. Πρέπει και κυρίως το κατά πόσο ανταποκρίνονται σε κάποιο δημοκρατικό ιδανικό. Θέλω να κάνουμε ένα διάλειμμα απαραίτητα για την δική μας την επιβίωση της εκπομπής, εννοώ, και θα επανέλθουμε να πάμε και στο δεύτερο σκέλος που είναι... Η προπαγάνδα πια αποτελεί, όπως καλά ξέρουμε όλοι, μεταπτυχιακό τίτλο. Δηλαδή, στη Μεγάλη Βρετανία, στην Αμερική και τα λοιπά, έχουν δημιουργηθεί τμήματα για την προπαγάνδα μεταπτυχιακών σπουδών. Στην Αμερική ψηφίστηκε ο νόμος ότι μια κυβέρνηση επικαλούμενη το εθνικό συμφέρον μπορεί να διασπείρει ψευδείς ειδήσεις μέσω φιλικών ενημερωτικών καναλιών. Για να δούμε λοιπόν πώς διαμορφώνεται μια πραγματικότητα, γιατί εσείς έχετε ένα δεύτερο θέμα για τους φίλους και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας που αναπαράγουν μια σειρά από θέματα, τα οποία όμως δεν είναι τόσο αγαθά, γιατί αυτό είναι θεμητό. Ένας φίλος ενός κόμματος, ένα μέλος ενός κόμματος μπορεί να μπαίνει σε ένα δημόσιο διάλογο με τις απόψεις του. Άλλο όμως αυτό, και άλλο να είναι μια ομάδα μάλλον καλοπληρωμένων γραφιάδων μέσα στο Μαξίμου. Πάμε διαφημίσεις, θα πάμε σε ένα λεπτό.
Αντιρρήσει μας στον Άρη, είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας και ο χρόνος πάρα πολύ συμπιεσμένος. Είναι ο Γιώργος Αθανασάκης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οικονομικού Μελητηρίου Τμήματος Δυτικής Κρήτης Χανίων. Είναι η υπεύθυνη του περιοδικού Unfollow, μια 15ημερης έκδοση που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρουσα θεματολογία και ελπίζω να συνεχίσουμε μια καλή συνεργασία σε αυτή τη δημιουργική προσπάθεια. Είναι ο Αυγουστίνος Ζανάκος, δημοσιογράφος υπεύθυνος σύνταξης και ο υπεύθυνος της έκδοσης, ο συνάδελφος Χαραλαπόπουλος Λευτέρης. Θέλει ο κύριος Αθανασάκης να σας απευθύνει μια ερώτηση. Ήθελα να σας ρωτήσω ότι η αλλαγή του ονόματος από Ελλάς Power σε Aegean Power, κατά τη γνώμη δική μου, δεν είναι ακριβώς αλλαγή του ονόματος, αλλά φαντάζομαι να συνοδεύεται με αλλαγή εταιρικού της εταιρείας. Δηλαδή αλλάζει το όνομα με κάποια σκοπιμότητα. Φορολογικά, επειδή χρωστάει κάποιος σε ορισμένους και έχει το αλφα όνομα και τον αριθμό φορολογικού μητρώου, αν θέλει να αποφύγει κάτι, αλλάζει το όνομα της εταιρείας και αλλάζει και την εταιρεία. Σωστά το θέσετε, αλλά για να αλλάξει και το όνομα της εταιρείας και τη μετοχική σύνθεση, πρέπει πρώτα να κάνει έτοιμα στη ΡΑΕ και η ΡΑΕ να αποφασίσει. Αν η ΡΑΕ δεν εγκρίνει το έτοιμα, δεν γίνεται. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η αίτηση που έχει γίνει 19 Σεπτεμβρίου του 2011 και πήρε θετική απάντηση από τη ΡΑΕ 14 Νοεμβρίου 2011, ενώ είχε γίνει και διαμαρτυρία από τη ΔΕΗ, γιατί εκείνη τη στιγμή στη ΔΕΗ χρωστούσαν 30 εκατομμύρια ευρώ, ήταν θετική και μόνο προς την αλλαγή επωνυμίας. Υπάρχουν οι αποφάσεις και στο διάβγειο αναρτημένες. Είναι πολύ εύκολο να τις βρει κάποιος. Η απόφαση ήταν μόνο αυστηρά για αλλαγή επωνυμίας. Yeah. Αν έχει γίνει δηλαδή αλλαγή μετοχικής σύνθεσης, δεν δηλώθηκε ποτέ. Αν και είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν. Εννοείται. Και 14 Νοεμβρίου γίνεται δεκτή αλλαγή επωνυμίας, παρόλο τα διαβήματα που έχει κάνει και η ΔΕΗ και ο ΔΕΣΜΙΕ. Και μετά από 15 μέρες, 29 Νοεμβρίου, ο Μιλιώνης εμφανίζεται ως κύριος ιδιοκτήτης της Ελλάς Power και των δύο offshore εταιριών οι οποίες είχαν τη μετοχική σύνδεση. Μία ήταν η Στρουθήκο, η οποία ανήκε στο Μελισσανίδη, και η άλλη είναι η ΜΕΝΤΙΤ που ανήκε στο Μιλιώνη. 29 Νοεμβρίου, μετά από 15 μέρες, μετά την αλλαγή της επωνυμίας, ο Μιλιώνης πουλάει έναντι τμήματος 20 εκατομμύρια ευρώ στο λεγόμενο τότε αραβο-ρωσικό φαντ, το οποίο είχε δώσει και συνέντευξη τύπου στο Ζάπιο και το οποίο αποδείχθηκε ότι ήταν εταιρεία του Φλόρου. Μάλιστα. Ωστόσο, να δώσω ένα σχόλιο που έστειλε ένας φίλος για τη Eurobank. Ο Λάτσης από τις αρχές του 2011, διαβλέποντας την εξέλιξη στην Ελλάδα, δεν έβαζε χρήματα στη Eurobank, όπως δεν επέστρεψε τα δανεικά εισαγωγικά από τις προνομιούχες του 8. Θέλω να σταθούμε λίγο τώρα στο δεύτερο δημοσίευμα, στο δεύτερο ρεπορτάζ που αφορά τις έμιστες πληροφορίες που προκύπτουν ως αυθόρμητες τοποθετήσεις και το πιο εντυπωσιακό είναι η ενδεχόμενη διασύνδεσή τους με την ΕΕΠ. Ναι. Πώς ξεκινήσατε αυτήν την ιστορία, από το επεισόδιο που κυκλοφόρησαν μονταρισμένες μελώς δηλώσεις βουλευτή, δημιουργώντας και μεγάλο πρόβλημα στο πολιτικό προσκήνιο, ή είναι κάτι που γενικά το βλέπετε και συμβαίνει και ξεκίνησε η έρευνά σας? Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ρεπορτάζ που συνυπογράφουμε με τη Μαρινίκη Αλεβιζοπούλου, που είναι υπεύθυνη του ρεπορτάζ στο περιοδικό. Είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί, διότι και πάλι, αν θέλετε, ένα κεντρικό ζήτημα για το περιοδικό μας είναι η υπεράσπιση των δημοκρατικών και των διαφανών διαδικασιών. Κάθε κόμμα έχει δικαίωμα να προάγει τον πολιτικό του λόγο όπως του αρέσει, μέσα σε ορισμένα πλαίσια. Προφανώς έχουν μία σειρά ιδεών τις οποίες θέλουν να προαγάγουν. Όταν όμως προεκλογικά εμφανίζεται μία ομάδα η οποία βγάζει υλικό προπαγανδιστικό προς τα έξω, το οποίο υλικό στηρίζει ένα κόμμα και η οποία ομάδα λέει ότι είναι εθελοντές, είναι απλώς φύλα προσκύμενοι προς αυτό το κόμμα, και
βλέπεις ότι από αυτό η επίσημη μηχανή του κόμματος, ο μετέπειτα ας πούμε κυβερνητικός εκπρόσωπος, αντλεί υλικό το οποίο το χρησιμοποιεί για να χτυπήσει άλλα κόμματα, τους αντιπάλους του γενικώς. Το παίρνει ευθέως από αυτούς δηλαδή, με αποτέλεσμα να το αναπαράγουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και πας και ψάχνεις λίγο πίσω και συνειδητοποιείς ότι αυτοί όχι μόνο δεν είναι φύλλα προσκύμενοι, αλλά είναι έμισθοι του κόμματος, στεγάζονται στα γραφεία του κόμματος, χρησιμοποιούν την ψηφιακή υποδομή του κόμματος, έχουν στηθεί από στενότατους προσωπικούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού που προέρχονται από την πολιτική άνοιξη, από τον τοπικό του πολιτικό μηχανισμό στην Καλαμάτα και ούτω καθεξής. Και ένας από αυτούς ο οποίος έχει συνδεθεί με τη συγκρότηση αυτής της ομάδας προεκλογικά, ο κύριος Δραβίλας, μετεκλογικά διορίζεται διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Όλο αυτό μαζί είναι ένα πάρα πολύ ανησυχητικό πράγμα. Διότι πρώτον δεν είναι διαφανές, παρουσιάζεις εθελοντές ως εθελοντές ανθρώπους οι οποίοι είναι στελέχοι σου. Δεύτερον, αυτή η προεκλογική σύνδεση με τον μετέπειτα διοικητή της ΕΕΠ σηματοδοτεί ένα ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας μεταξύ της ΕΕΠ και του προπαγανδιστικού μηχανισμού σου. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Λέει ένας κύριος, ακούγοντας την εκπομπή σας, μου θυμίσατε τον Κακονάκη σου 20 χρόνια τότε, στον τότε Sky. Κάθε μέρα κράβγαζε, είχε ανακαλύψει τότε το μεγάλο σκάνδαλο Αγέτηρα Κλίστ. Τα πήρε ο Μητσοτάκης φώναζε. Η ίδια μαύρη δημοσιογραφία και σήμερα, με νύχια και δόντια γατζωμένη στο φθαρμένο και διεφθαρμένο χθες. Ας μην αφήσουμε να αλλάξει τίποτα σε αυτόν τον τόπο. Κρίμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπά, για το σχόλιο σας. Το κομμάτι όμως των κερδών και της διαφθοράς νομίζω δεν αφορά στη δημοσιογράφο, τους συναδέλφους, τον κύριο Θανασάκη. Χαίρομαι που βλέπετε ότι σήμερα όλα αλλάζουν με έναν διαυγή τρόπο και δικαιώνονται οι προσδοκίες μας για να μπει το μαχαίρι βαθιά στο κόκαλο και να ρηχτεί άπλετο φως όλες τις υποθέσεις. Παρεμπιπτόντως σήμερα, το κουβεντιάζαμε με τον Γιώργο τον Θανασάκη, η Βουλή ψήφισε ότι απαλλάσσονται όλες οι διοικήσεις των τραπεζών από πιθανές ευθύνες για τη δανειοδότηση των κομμάτων. Κατατέθηκε ως τροπολογία, νομίζω την Παρασκευή που μας πέρασε, σε ένα νομοσχέδιο. Αργά το βράδυ, Όχι, νομίζω και αργά το βράδυ. Το μεσημέρι που τσακωνόταν ο Βενιζέλος. Μου έλεγαν ότι πέσανε βουλευτές, 52 τροπολογίες μαζί, τις οποίες θα έπρεπε να διαβάσουν σε ένα τέταρτο, πράγμα αδύνατον. Ο πιο ευφυής πολίτης να είσαι, δεν καταφέρνεις. Και μέσα εκεί περάσαν την Άρτα και τα Γιάννα και την νομοποίηση της προδοκίας. Το οποίο, επειδή το βλέπω το θέμα να παράγεται τώρα δύο μέρες, νομίζω ξεκίνησε τον κύριο Παπαδημούλη, όλοι μιλάνε για το αν οι διοικήσεις των τραπεζών θα διωχθούν στην χρηματοδότηση που έχουν κάνει στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία. Βολεύει αυτό, σίγουρα είναι και γι' αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι είναι μόνο γι' αυτό. Δηλαδή, νομικά πρόσωπα δεν είναι μόνο κόμματα. Υπάρχουν και επιχειρήσεις και επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν. Τους έχουν δανείσει. Και ο κύριος Λεβεντιάδης κάπως έτσι πήρε τα λεφτά. Λέω το εγώ τώρα. Το πετάω, δεν το έχει πει κανείς. Η ουσία είναι όμως ότι, παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία πήρε από την Αγροτική 108 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Το Πασόκ πήρε 95 εκατομμύρια ευρώ. Σε καλή μεριά. Το θέμα είναι με πώς είναι δυνατόν οι διοικήσεις των τραπεζών να δίνουν χρήματα. Και με ποια ηχέκεια τα δίνανε. Εδώ πάει να πάρει κάποιο. Τις επιχορηγήσεις. Ακριβώς. Δηλαδή βλέπετε ότι τώρα η Τρόικα πάει να γίνει. Ήταν λίγο σαν χρηματιστήριο, σαν τζόγο ήταν. Διότι όταν δανείζεις το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία με ποσοστά του 2008 και του 2004 και του 2000, είναι σε χρηματιστήριο όταν ξαφνικά το Πασόκ έπεσε στο 10% και τώρα δημοσκοπήσει το 5%. Διότι η επιχορήγηση στην οποία. Με την οποία τους έχουν δανείσει, αυτά τα χρήματα δεν υπάρχουν. Δεν τα πάρουν. Ακριβώς. Δηλαδή, βλέπουμε πόσο σκανδαλώδες είναι αυτό. Από τη μία, δουλεύουν αυτό το νόμο όλες τις καταναλωτικές ενώσεις και κάθε ένας μέσα σε παρένθεση κακομοίρης προσπαθεί να σώσει το σπίτι του ή ένα οικόπεδο. Και πάει η τράπεζα και του παίρνει ό,τι έχει και δεν έχει. Ή ακόμα, θα μας έλεγε ο κύριος Κορκίδης, οι έμποροι. Γιατί η πρώτη κατοικία έστω σώνεται, οι τράπεζες
δεν σταματάνε ακόμα και τώρα να κάνουν πληστηριασμούς και να παίρνουν και στο 10% της εμπορικής αξίας ακινήτων. Και από πολλές φορές άλλη... και απλά για κάρτες οι οποίες είναι για 1.000 και 1.500 ευρώ. Και πολλές φορές είναι και θέμα αξιοπρέπειας όταν θέλεις να πληρώσεις μια κάρτα 1.000 και 1.500 ευρώ και ψάχνουν όλο το κοινωνικό συντέλεσμα να σε βρουν. Ακριβώς και από την άλλη... Αν επιτρέπετε, από θέμα που έχω βγάλει, κάνουν και πληστηριασμούς με ένα άρωμα άσχημο. Δηλαδή, στο Ρέθυμνο έχει πουληθεί περιουσία πολλών εκατομμυρίων ευρώ για ελάσχιστες χιλιάδες ευρώ. Το πήραν, το αγόρασε θυγατρική τράπεζα που έχει real estate και λίγες μέρες μετά το πούλησε πιο πάνω από την αξία που είχε ένα χρόνο πριν. Οι τράπεζες έχουν ειδικά τμήματα που όταν χρωστάνε οι καταναλωτές λεφτά, όταν τους ψάχνουν, κοιτάνε ποια είναι τα φιλέτα. Όταν τους ενδιαφέρουν τα φιλέτα, πάνε και χτυπάνε. Όταν υπάρχει κάτι το οποίο και να το αποκτήσει η τράπεζα δεν έχει νόημα, την αφήνουν την ιστορία και τραβάει και τραβάει, βάζει και πάρουν κάποια λεφτά. Αν όμως πέσουν σε φιλέτο, ρωτάει ένας τηλεθεατής, αν μου επιτρέπετε, ο κύριος Μελισανίδης, πώς έγινε από ιδιοκτήτη σχολής οδηγών στο Κερατσίνη τόσο μεγάλος και τρανός, ξέρει κανείς? Εγώ ξέρω, αλλά δεν ήθελα να το πούμε στα γάλα μας, ίσως την επόμενη σύνδεση που θα έχουμε, γιατί θα έχουμε να πούμε πολλά για αυτή την ιστορία. Πάντως, εμείς ξέρουμε και τα ξέρουμε όλα πάρα πολύ καλά. Πάντως, με αφορμή την χρηματοδότηση των κομμάτων και όλο αυτό το οποίο γίνεται τώρα, κάτι το οποίο πρέπει να επισημαίνεται διαρκώς είναι ότι ένα τεράστιο ζήτημα είναι η διαρκής αυτοπροστασία αυτού του πολιτικού συστήματος. Δηλαδή, ίσως είναι ένα από τα κεντρικότερα ζητήματα τα οποία η δημοσιογραφία πρέπει να σταθεί απέναντι. Διότι και όλη αυτή η κρίση αυτή τη στιγμή, όλη αυτή η κατάσταση του επίγοντος, έχει δημιουργήσει ιδανικές συνθήκες αυτοπροστασίας για ένα πολιτικό σύστημα. Έτσι. Διαρκώς η ρητορική είναι ότι με κάποιο τρόπο πρέπει να διασωθούν αυτές οι ισορροπίες προκειμένου να βγούμε από την κρίση. Έτσι. Το 1975 με την αλλαγή του συντάγματος, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε πει ότι το Σύνταγμα είναι ο σκελετός του πολιτεύματος. Η σάρκα και το αίμα είναι το πολίτευμα, είναι η πολιτική και η δημοσιογραφία. Εγώ δεν βλέπω, η σάρκα θα είναι πάρα πολύ καθαρή και διαβγής, όπως και το αίμα, για να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε δημοκρατία. Δεν νομίζω ότι ούτε η πολιτική ούτε η δημοσιογραφία είναι πάρα πολύ καλή, άρα δεν είναι τόσο σίγουρο ότι αυτό που έχουμε είναι δημοκρατία και όχι, όπως το περιέγραψε ο Μουστίνος, θα το πω εγώ με μια λέξη, μαφιοκρατία. Πρέπει να κάνω μια αποσύνδεση πια, γιατί έχουμε μια πολύ καλή προσπάθεια 4 εξαιρετικών φωτογράφων από τα Χανιά, που προσπαθούν να ερμηνεύσουν την κρίση μέσα από την φωτογραφική αποτύπωση και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γι' αυτό. Θέλω να σας ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου να συνεχίσετε την καλή πορεία. Θα μιλάμε, ελπίζω. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Μπορώ να πω κάτι στα παιδιά? Ναι. Πρώτα-πρώτα σας δώσω συγχαρητήρια για όλες τις προσπάθειες σας. Και σας δίνω ένα θέμα, αν θέλετε να ασχοληθείτε, σχετικά με τους πληστηριασμούς των τραπεζών κλπ. Εδώ στο επιμελητήριο Ρεθύμνου, ο κύριος Μανιουδάκης, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος, έχει κάνει μια κίνηση γιατί οι τράπεζες παίρνουν κάτω από το 10% της εμπορικής αξίας των ακινήτων και μαζεύονται κάθε Τετάρτη όλοι οι κάτοικοι στο Ρέθυμνο. Και καταργούνται οι... Ακριβώς. Και προσπαθεί να γίνει μαζικότερη αυτή η εκδήλωση. Να έρθουμε σε επαφή με το διευθυντή. Θα επικοινωνήσουμε να μας το πείτε αναλυτικά. Ωραία. Να μας δώσετε τα στοιχεία. Λοιπόν, ορίστε. Θα ανταλλάσσουμε και θέματα. Συγχαρητήρια για την γενναιότητά σας. Όταν έχουμε αποκλειστικά, να μην τα λέμε στον αέρα. Όχι, βέβαια, να μην τα καίμε έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Γιώργο Θανασάκη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημίσεις. We don't need no thought control.